καλησπέρα σε όλους από το Κάρβουνο. Δεύτερη αγωνιστία των 5ο ομίλο της καλοκαιρινής Evolution, η Κολόμπια που εκδηλώνει τους Σεντ Πάολι. Κολόμπια στο 3-1, Σεντ Πάολι στο 2-2. Τελευταία αγωνιστική και δύο ομάδες προέρχονται από νίκες. Η Γιβοδίνη απέναντι στους Collectors με 84-64. Από την άλλη, μεγάλη νίκη των Σεντ Πάολι απέναντι στους Athens Pistols με 88-51. Οι ομάδες γνώριμες από το χειμερινό πρωτάθλημα. Τελευταία φορά που αγωνίστηκαν πάλι εδώ στο ίδιο γήπεδο, οι Κολόμπες είχαν φύγει νικητές. Σεντ Πάολι έχουν κατεβάσει δεκάδα απόψε, πράγμα σπάνιο για την ομάδα του Κώστα του Καραμπά. Από την άλλη βλέπω 7 για τους Κολομβιανούς. Αυτοκοντεπίδης Καλατζάκης αφήνει στον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος δεν παίρνει πάσα χαμηλά. Ο Πιτέλης εκλέψε. Ήταν η μπάλα σε εκείνον. Δεν παίρνει πάσα. Για να δούμε λίγο αποστολές. Σε παραφέρει μπαλά στον Λίγκρι. Πολλά καινούργια πρόσωπα από τη Σεντ Πάολι. Τόπουλος Πιτένης, δύσκολο τρίποντο. Άστοχο ριμπάουντ του Κυριακόπουλου. Γεωργόπουλος και Μαντόπουλος, Καλαντζάκης, Κούκκης, Κυριακόπουλος, Μοσχαλάκης, Αγίδης και ο Φούντας. Πρώτο καλά φορά για τον ψηλό. Ανοίγει το καλαδισμό που θα 2-0. Μετά έχουμε Γιωστόπουλο, Γρηγοράκη, Δήμα, Καραμπά, Κοκκινίδη, Λίγκρι, Μόνο, Πιτένη, Σαρή και Τζοβάρα. Τους μισούς πλάσους πρώτη φορά τους βλέπω από τους Σεντ Πάολι, οι οποίοι είχαν ταλαιπωρηθεί πάντως από κάποια προβλήματα απουσιών κυρίως και τραυματισμών. Καλά στο μεταβλίο, πρώτα από τον Λίγκρι. Από την άλλη, η Κολόμπια είναι ένα δύσκολο όμιλο της Evolution του χειμώνα. Κάναν μια αξιοπρεπέστατη πορεία. Νίκησαν κάποια από τα μεγάλα φαβορί και την πρωταθλήτρια της χειμερινής Evolution, Γιωβακόπουλος Άσπρος για 3. Και σαν νομίζω, όπως έχω δει, είναι λίγο πιο χαλαρά τα πράγματα για εκείνους. Η τέννις, μεγαλύτερος τον Τίκη. Τόπουλος. Ωραία, λόμπα στον Λίγκρι, καλά με τα μπλοκ. Διακόπουλος. Έντια να πάρει θέση στο λόγο του Πασχαλάκης, δεν βρίσκει κάτι. Δύσκολο λέει από τον Καλατζάκη. Λοιπόν, τον Λίγκρι. Λίγκρι νομίζω θα στον Comic Master. Μπορεί να κάνω και λάθος τώρα, αλλά νομίζω δεν κάνω. Πασχαλάκης, τον Κιούκη. Ας πως ο αδερφός του Κότ, όπως είναι από να πέψε. Παραφορά από την baseline. Καλατζάκης, είναι στο Γεωργακόπουλο. Να τα αριστερά ο Γιάννης, δύσκολο λέει, πρώτη πόντι για τον Γεωργακόπουλο στο μάτς, 4 όλα. Πασχαλάκης και Γεωργακόπουλο να τους μιλήσεις τώρα για τους Κολόμπιας, 4 πόντις έχει ο Λίγκρις από την άλλη. Καλατζάκης, έφυγε το ανοιχτό γήπεδο, πέρασε. Έχουμε φάουλ.
στο Καλατζάκι, δεν ξέρω αν δεν θα παραμένει. Λίγκρι παίζεται ψηλά, βουδάει Πασχαλάκης. Μπάλα περνάει το κέντρο, πιτένεις, βρήκε ενό χώρο και αυτό δεν το χάνει. 6-4. Κόπουλος, ο Πασχαλάκης δεν συγκρατεί την κατοχή. Τένις συναδιάστηκε εδώ, ο Πασχαλάκης έκλεψε, Καλατζάκης δεν προλάβαινε, είναι λίγο δυνατή η παραδοξινού. Τον Κιούκι, ωραία πάση χαμηλά, Λίγκρις κλείνεται, βγάζει έξω. 7 δεύτερα που μένουν για τους Σεν Πάολι. Λόμπα η οποία δεν περνάει, κλείνει ο Καλατζάκης και πάλι ακόμα μια ευκαιρία στο ανοιχτό γήπεδο για τους Κολόμπιανς. Πασχαλάκης πέρασε και δεν βάλε και αυτό. Ιστορία για τον Πασχαλάκης, στο 4 από την άλλη ο Λίγκρις. 2 πόντια από τον Γιωβακόπουλο και 2 από τον Πιτένι μέχρι στιγμής. Κάνουν και το 6-6. Δύο τα φάουλ που χρησιμοποιούν κανένα από τους Κολόμπιανς μέχρι στιγμής στο μάτς. Φάουλ πάνω στο Λίγκρι. Πέρα επιτένεις. Παίζει με πλάτη, δύσκολο το fade away, αλλά έστωχο. 6-8. Λίγκρις έχει γεννήσει πολύ καλά, έχει φτάσει τους 6 πόντους. Μάτσι πολλές αλλαγές ο Κώστας ο Καραμπάς. Να βλέπω τον Αλίσιο τον Τερμιώδη στον Παγκό, τραυματία. Αστράγαλο βλέπω. Του έχουμε περαστικά και από εδώ, λοιπόν θα τα πούμε και στο ημίχρονο. 4-20 για το φινάλι της πρώτης περίοδου, Γιωτόπουλος στα τα δεξιά. 2 βολές. Θα μπορούσε να πάρει το μάτι. Παρ' όλα αυτά, νομίζω θα βολευτεί με τις 2 βολές. Φάουλ πάνω, μάλλον από τον Πασχαλάκη. Πρώτη. Έξω και η δεύτερη, έτσι αυτό παραμένει. Ιακόπουλος, Ιακόπουλος γίνεται τα σκριν. Θέλει να πει κάποιον Πασχαλάκη, δεν βρίσκει κάτι, αφήνει τον ψηλό την μπαλά. Πασχαλάκης ο οποίος προέρχεται από ένα πολύ δυνατό επιθετικά παιχνίδι. Άτομα με καρέβελε 40 πόντους. Πάλι εδώ στο γήπεδο. Λίγκρις, ρίσκαρε εδώ με την πάσα. Ο μόνος έκανε το λάθος. Έχω να δω δεκάδα Σεν Πάολι από ποτέ. Καμία φορά δεν τους έχω πετύχει πάνω από 7. Θα έκανε τώρα να δούμε πώς θα λειτουργήσει αυτό. Δεν είναι εύκολο για μια ομάδα που είναι συνηθισμένη να παίζει με μικρές αποστολές δηλαδή και ένα τέτοιο ρόστερ. Ιακόπουλος Φλότερ, άστοχο. Μάζεψε το Πιτένις. Πάλα στον μόνο Γιωτόπουλος. Λίγκρις μόνος, καλή κυκλοφορία και καλάθι από λίγο των βολών. 6-10. Γιωτόπουλος πάρει ένα σκριν, βρίσκει τον Καλατζάκη.
στα δεύτερα αυτερολόγια Λατζάκης, πέρασε ωραία, καλάθι και φάουλ. Λύση μετά από ώρα για τους Colombians. Έξω μέσα ο Σαρίς με το 4 που θα κατεβάσει. Μόνος πήρε ένα screen, Τακίδης κατάλαβε την πρόθεσή του, έκλεψε και Μαντόπουλος κάνει λάθος. Προσπίσω κατοχή και πάνε στους Σεν Πάολι. Πώς αυτό είναι το τέταρτο και τελευταίο που είχαν να δώσουν οι Colombians. Από εδώ ξεκίνησε θα βαράνε βολές οι Σεν Πάολι. Σαρίς 10 δεύτερα. Πάρουν ένα screen. Δεν θα περάσει πάσα, ακόμα να κλέψουν τον Τακίδη, ο οποίος βγάζει δωρεάν καλάθι εδώ στον Καλατζάκη. Δεν θα δω τελευταίος. 12-10 μπροστά οι Colombians. Καλατζάκης βάζει 4 επόμενους πόντους και δίνει προβάδισμα και πάλι στην ομάδα του. Δεν ξεκίνησε με ένα 2-0 στο ξεκίνημα του παιχνιδιού. Ο Ραγόπουλος μπορούσε να μαζέψει εδώ, αφού την πάλι να βγει εκτός. Στο πάτη για 2 μάζεσαι το σίδερο. Μόνος Σαρίς παίρνει ένα σκριν. Βρήκε την πάσα εν τέλει. Φοβερό καλάθι και φάουλ από τον Δήμα. Πολύ ωραία συνεργασία μεταξύ κοντού και ψηλού. Στο ξεκίνημα του ματ 14. Τακίδης έξω στον Γιωρακόπουλο. Για 3 ο Γιάννης. Θα το χάσει, μαζεύει ο Λίγκρης. 7-6. Σαρίς πέρασε. Μόνος. Τελείωσε ο χρόνος. Μπλόκο Τακίδης και εκνοεί. 12-1 σκορ πρώτης περιόδου. Δεύτερο δεκάλεπτο εδώ στο Περιστέρι. 12-1 το σκορ της πρώτης περιόδου. Πρώτη κατοχή της Colombians. Ιακόπουλος βγάζει τον Τακίδη. Μόνος του εκείνος. Σημαδεύει το σίδερο. Λοιπόν, ήταν αμυντικό. Αντεβάζει ο Σαρίς.
τώρα που είναι στο παρκέ. Αρισταστόκης, ο Μαρκού Καλατζάκης. Έχουν και πάλι Κολομβιανοί. Και Ματόπουλος από κοντά το χάνει. Για τον Κοκκινίδη, για τρεις στο σουτ, άστοχο από τον Τζαβάρα. Κοκκινίδης, μπάλα έξω, καλή κυκλοφορία. Τζαβάρας, νέο τρίποντο, ούτε τώρα μπάλα στο καλάθι. Το πρώτο λεπτό της δεύτερης περίοδου, το 10 ώρα παραμένει. Χωρίς σκορ και η μεν και η 10. Καλατζάκης, καθαρή άμυνα. Βγάζει ο Σαρής. Παλά στη γωνία. Σαρής και πάλι απέναντι στον Τούντα. Έχετε ψηλά για ένα σκριν ο Δήμας. Και πάλι για τρεις. Ούτε τώρα. Ο Κοκκινίδης 0 στα 3 στο ξεκίνημα για τους Σεμφάλ, οι οποίοι παραμένουν χωρίς σκορ. Και ο Κόμπλος, ούτε εκείνος με την πρώτη, ναι με την δεύτερη. Πρώτη πόντη στην δεύτερη περίοδο. Και δύο βολές. Thank you.
Ανδρέας. Παίζει με πλάτη, κόβει ο Τούντας, βάλω τον Διαμαντόπουλο για τρεις στο σι, άστοχο. Κατεβάζει και πάλι ο Σαρίς. Αλλά έξω ο Τζοβάρας, στυμμένος για τρεις. 16-19, time out Colombians. Επιστρέφουμε time out. Εκεί πάλι σύμφα ο λάθος εδώ από τους Κολομβιανούς. Πίσω ψηλά Σαρίς. Θα περάσει το κέντρο. 5,5 λεπτά που είναι το ημίχρονο, 16-19 μπροστά. Σεν Πάολη με το τρίπο του Τζοβάρα προηγουμένως. Δίστασε, πέρασε προς τα μέσα και το έβαλε από τις βολές. 18-19. Τέσσερις πόντες από τον Γιώργο. Δεύτερη περίοδο. Δύσκολη προσπάθεια, καλάθι. Γνωστός τον Πασχαλάκη. Τον Απόστολο τον Γρηγοράκη. Από το κύριο για τον Ψηλό. Ήδης, Τούντας, στυγμένος, αλλά άκυπος για τρεις. Σαρίς. Βγήκε στον καταδιέκη, σε όλο το γήπεδο. Με κάτω και από τα δύο σπίνου, δίνει το σούτ το Σαρί. Λίγκρις. Μόνο καλά είναι στον Τακίδη. Τελειώνει ο χρονός. Ο Σαρίς δεν καταλάβει την ευθύνη. Στην εκπνοή μέσα. 18-24. 5 πόντα από τον Σαρί. Κίδης Κόπουλος. Δια τρεις εν τέλει από την πίεση του χρόνου και την Τζοβάρα. Θα βρει το ταμπλό. Μετόπουλος μέσα στην θέση του Τζοβάρα. Λίγκρις. Κάτσε με πλάτη, αφήνει στον Μόνο. Παρά στον Γιωτόπουλο. Καλή μου το Πασχαλάκη, βγήκε επιθετικά στο close out, έκλεψε. Κατάσταση 2-2-1. Πασχαλάκης από κοντά δεν έχει κανένα θέμα. 20-24. Βλέπω και πάλι. Τούντας, δοκιμάζει και πάλι, βρίσκει το σίδερο. Το δοκάρι μόνο αυτή τη φορά. Καλαδάκης και Γεωργακόπουλος λοιπόν από στο παρκέ. Κάτω δείχνει και ο Κώστας Καραμπάς. Δεν βλέπω κανένα σηκώνεται. Μόνος, είναι και Τούκης πάνω του. Μόνος φάουλ και βολές. Thank you.
παραμένει για τους Σεντ Πάολι. Κόπουλος στον Κιούκι, βάλει στο Γιάννη μπάλα. Διάμενα από τον Κουτέλη. Οργανωμένη επίθεση για την ομάδα του Καραμπάχ. Κατόπουλος πιέζεται ψηλά. Περνάει από τον ειδικό διάδρομο, βρίσκει χώρο και το βάζει με τα μπλε. Μεγαλύτερο προβάδισμα μέχρι στιγμής στο μάτς για τον Σεντ Πάολι. Κόπουλος περνάει. Τακίδης στο Καλατζάκι. Δίνει τα σούτ η Σεντ Πάολι και το παίρνει να το χάνει. Τένις. Βάζει φρένο. Τένις. Να παίξει με Λίγκρι. Έχει μισμάτς εκεί. Πέντε δεύτερα για την επίθεση των Σεντ Πάολι. 20-28. Λίγκρις. Δύσκολο πενταγώδη μέσα. Συν 10 για τον Σεντ Πάολι. Δύσκολο. Από κύμα της Ραϊκ Ασφαλείας οι φιλοξενούμενοι. Γκετόπουλος, Λίγκρις, Ριγουράκης. Από δύο πόντους και ο Τζοβάρος ένα τρίποντο. Έχουν φέρει το μάτς εδώ. Για τους πέντε πόντους του Σάρι. Ο Σκοκαλατζάκης. Μάνος, η τένις. Έρχεται για σκρίνη, πιθαίνει στο παίρνει, σηκώνεται για δύο. Στοχή, επιθετικό rebound, foul. Πάμε στο Γρηγοράκι. Δεύτερα για το φινάλι του ημιχρόνου. Συνέχεια στο μάτς, 19-4. Όλα στη διάθεση των Colombians. Γιωργακόπουλος. Καλά εξήγεται ψηλά για σκριν. Γιάννης πέρασε. Γιακόπουλος. 5-4 απομένουν. Φάουλ του Πιτέλη. Έχει φάουλ να δώσει και το κάνει σωστά. Ο περιφερειακός του Σεντ Πάολι. Τον μόλις το πρώτο για την ομάδα του. Έξι παραφορά από το πλάι. Γιωργακόπουλος βγαίνει, σηκώνεται, αλλά το κάνει. 20-31 φινάλι ημιχρόνου. Δεύτερο μέρος εδώ στο Περιστέρι. 20-31 το σκορ, συν 11 για τη Σεντ Πάολι. 12-1 το σκορ της πρώτης περίοδου, 8-19 το πλέον σκορ της δεύτερης, ξεκάθαρα νομίζω. Η κυριαρχία των φιλοξενούμενων σε αυτό το σημείο του ματς. Ο τοπλός άστοχος, Γρηγοράκης, το χάνει. Μαζεύει το αμυντικό Κυριακόπουλος. Φάουλ πρώτο από τον Μόνο. Για να δούμε λίγο τι παίζει με τον Όμιλο. Εν ολίγο είναι ο πέμπτος της Evolution. Οι τέσσερις πρώτες ομάδες περνούν στην επόμενη φάση των play-off. Αυτός ο Βακίδης, λοιπόν, του Λίγκρι. Κυριακόπουλος. Ένα σέα τον Πασχαλάκη. Περνάει τα αριστερά.
Ενισον Ταχίδη για 2 ο Γιώργος. Σίδερ ερμπάουν του Μόνου. Βλέπουμε και πάλι δεύτερο συνεχόμενο από τον Πασχαλάκη αυτή τη φορά. Πάει μέχρι μέσα και το βάζουμε ταυλό. Κολόμπια σχεδίζει και πάλι ψηλά. Κάπως έτσι, αν θυμάμαι καλά, έχει πάει και το τελευταίο μάτι στο οποίο βρέθηκαν αντιμέτωποι στις δύο ομάδες. Γεωργακόπουλος πήγε γρήγορα, βρήκε πάσα, Τακίδης, όχι, Πασχαλάκης, ναι, καλάθι και φάουλ. Κολέκτρος στην πρώτη θέση με 10 βαθμούς, 4-2 το ρεκόρ, 4-1 οι Athens Pistons ακολουθούν, Colombians στο 3-1, Cavaliers στο 1-5, συμπληρώνει και η τράβα. Στο 5 και 6 οι Ρούχονες και η St. Paul, είναι λίγο κουλβάχα το όμιλος. Τέσσερις συνεχόμενοι πόντες από τον Πασχαλάδη, όχι από τον Πασχαλάκη, ναι. Τέλης, άσχος με το αριστερό. Πασχαλάκης, μεγάλη πάση στον Κυριακόπουλο. Φάουλ και βολές. Οξέ, πρώτη. Κολόμπια μέχρι στιγμής το καλοκαιρινό έχασαν στην πρεμιέρα από τους Athens Pistols και έχουν κάνει 3 νίκες στην συνεχεία μέσα η δεύτερη απέναντι στους Ρούκουνες, στους Cavaliers και στους Collectors. Βλέψουμε και πάλι Γιακόπουλος ζητάει ο Γιωργακόπουλος στη γωνία, βγαίνει ο Γιωτόπουλος στο close out. Τακίδης με την ωραία πάση του Γιάννη. Άσπρος για 3. Μαζεύει εν τέλει ο Μόνος το αμυντικό. Λίγκρις. Δύσκολο σούτ για 2. Πήρε την επαφή και θα τελέσει και εκείνες 2 βολές. Σεν πάλι από την άλλη. Έχασαν από τις Ρούχουνες στο πρώτο παιχνίδι του καλοκαιρινού. Νίκη στη συνέχεια απέναντι στους Cavaliers, ήταν από τους Collectors οριακή 64-60 και μεγάλη νίκη απέναντι στους Athens Pistols. Μέσα η πρώτη. Πρώτη πόντη για τους St. Pauli στην τρίτη περίοδο. Και δεύτερη 2-2. 25-33. Κόπουλος, σημάδε τσάσπα για 3, σημάδε σοπιτέλη στο αμυντικό. 2,5 λεπτά έχουν περάσει μόλις στην τρίτη περίοδο. Ένα φάουλ από τους Colombians, 3 από τους St. Paul μέχρι στιγμής. Ράκης, στον Πιτένη, στημένος για 3 εκείνος, το βάζει. Πρώτο εντός παιδιάς για τον Σεν Πάολι. Τριποντάρι του Πιτένη διαφορά στο Σεν 11 και ακόμα μία φορά. Και στο 36. Γερακόπουλος. Παίζει ένας αντίμονος στον Πιτένη, στο 11 για 3. Δεν απαντάει με το δύο νόμισμα. Έβασε ο Σαρίς. Οργανωμένη επίθεση με του Κώστα του Καραβά. Από την ώρα κότς για τους Colombians. Και έχει στιγμή τον Αλέξανδρο για αντικαταστάτη. Αυτός ο Μόνος. Δεν θα αλλάξει γιατί στο φάουλ. Oh.
έχεις δοκιμάσει για τρεις ο ψηλός, το κάνει, το βάζει και πάλι ο Σαρίς. Νομίζω μέχρι στιγμής οι Σεντ Πάουλοι δίκαια έχουν το προβάδισμα. Μεταλλεύονται λίγο την κάβα που έφτασαν στη δεύτερη περίοδο και μέχρι στιγμής με το τρίποδο του Κιτέλη και το τέσσερις βολές του Λίγκρι δεν έχουν κινδυνεύσει. Βολές από εδώ ψηφίσει και τα υπόλοιπα 5,5 λεπτά για τους Colombians. Μέσα η πρώτη. Κατεβάζει ο Τούντας. Στον Διαμαντόπουλο, Πασχαλάκης, ένας αντίνος ανέβει στο Γρηγοράκη. Σπλητάζει τον Διαμαντόπουλο, ο οποίος είναι σήμερα στη γωνία, αλλά είναι άστοχος. Τούντας, κουτικό rebound και δύο βολές. Κολομβιανούς Σαρίς πέρασε. Έχασε την καταστή καλή άμυνα του Κιούκη. Πασχαλάκης με παροπίδες προς τα μέσα. Κέρδισε το φάουλ και θα τελέσει και πάλι βολές. Περνάζεις
οικονομίας να μειώσουν. Μέχρι στιγμής πέρα από τις βολές του Λίγκρι και το τρίποδο του Κουτένι, οι Σεντ Πάολοι δεν έχουν βρει λύσεις. Εδώ είναι η Ζαουλιά, είναι ευθυντική από την γραμμή της συνανθρωπίας. Πασχαλάκης από κοντά, 33-37. Και λίγο ελτιωμένο το πρόσωπο σε σχέση με την δεύτερη περίοδο. Αυτό τον Κολομπιάνς. Πασχαλάκης προσάρης για ακόμα ένα παιχνίδι. Δύο το σιτ άστοχο. Βάρα σου το δίνει άμυνα, δεν το πληρώνει. Ακόμα για το σκορ μπάουν. Σαρίς, 10 δευτερόλεπτα στο ρολόι. Γίνει μπροστά από το Κιούκης. Και ποντάκι από τον Δήμα. Σίδερο μαζεύει το μακρινό αμυντικό, ο Τούντας. Το κέντρο από τον Πασχαλάκη στο λογός Τούντας από τη γωνία, όχι κουμπάουν από τον Δήμα. Τελευταίο τρίλεπτο. Κακή στο κοκκινίδι, πέρα στα πόδια τον Τούντα. Αυτό είναι το lay-up. Τόπουλος ο πικ. Φάουλ πάνω στον Δήμα. Στην μία κατοχή, 35-37. Εξαργυρώνω νομίζω την αμυντική τους προσπάθεια οι Κολομπιάνς. Τένις, Δήμας, κλείσει και παρέχει τον Γιωτόπουλο. Για τρεις στο σουτ, ναι. Λίγο το μαχαιριά του Γιωτόπουλου, 35-40 και πάλι στο σύν 5 η Σεντ Πάολη. Για τον Γεωργακόπουλο. Τίποτα από τη γωνία, όχι. Και βράζει γρήγορα ο Κοκκινίδης. Βάρας. Δήμας. Σαρής. Είναι παράλληλα με την baseline και παίρνει το φάουλ από τον Διαμαντόπουλο. Κάρτο και τελευταίο που είχαν να δώσουν οι μπλε. Ρίζει ο Γιωργακόπουλος. Ρίς. Δύο Δήμας. Όχι, μαζεύει ο Γιάννης. Τελευταίο λεπτό. Λέω νομίζω ανοιχτά τα ενδεχόμενα και για τις δύο ομάδες. Όποια από τις δύο τελειώσει την περίοδο αυτή σε θέση οδηγού, νομίζω θα έχει ένα μικρό ψυχολογικό boost κυρίως. Για το τελευταίο δεκάλεπτο, καλά το ταμπλό από τον Πασχαλάκη. 38-40. Ρίς. Πάρει ένα σκρίν από τον Δήμα.
Κατηγορία Κοκκινίδη στημένος, αλάσπος για 3. 24 δεύτερα, πολύ μικρή απόκριση στα 2 χιλιόμετρα. Διαστική επιλογή του Κερακόπουλου. Όλος ο χρόνος διαθέσιμος για τους Σεν Πάολι. Διατόπουλος, Δήμας, Σαρίς, ξέρει τι πρέπει να κάνει, 7 δεύτερα. Πατάει για 3 με χειρόφρονα το βάζει. 38-43. Τελευταίο δεκάλεπτο εδώ στο Περιστέρι. 12, 12, 8, 19 και 18, 12 τα επιμέρους σκορ στις τρεις τελευταίες περιόδους. Σε Σεν Πάολι, Γιωτόπουλο, στυμμένος από τη γωνία. Καλό κλωζό του Τούντα, rebound από τον Διαμαντόπουλο. Το συν 5 με 2 τρίποτα από τον Γιωτόπουλο και από τον Σαρί η Σεν Πάολι. Γιωτόπουλος ασπαστεί από την γραμμή των βολών. Βλέψουμε ακόμα έναν του Πασχαλάκη. Έχει φτιάξει πολύ καλή σατλάιν ο ψηλός. Γιωτόπουλος, Πασχαλάκης, Κιούκης μαζεύει μπάλα στον Χάρη. Για τρεις το σουτ. Ούτε τώρα Πασχαλάκης ακόμα ένα δυτικό και καλάθι από τον ψηλό. Σε τελευταία περιόδου. Γιωτόπουλος. Μωράκης. Μάχη να ξέρω ψηλών. Είναι ο Κιούκη. Σεν Πάολι 42-43. Συνέχεια στο μάτς 42-43 προς το 38-43. Το οποίο έκλεισε γρήγορα η περίοδο, έγινε γρήγορα. Γρήγορα μάτς ενός φοβού. Πασχαλάκης και Κίκης από 2. Λάθος εδώ τον Διαμαντόπουλο. Ευκαιρία για τους Σεν Πάολι να διευρύνουν τη διαφορά τους. Λίγκρις Μωράκης στον Γιωτόπουλο. Αυτός ένα σκριν. Μωρόπουλος κάνει το split out. Για δύο Λίγκρις. Όχι, λοιπόν, το Πασχαλάκη. Κανένα φάουλ μέχρι στιγμής στην τελευταία περίοδο. Τούντας, φλότερ με το αριστερό. Άστοχο, μαζεύει ο μόνος. Αφήνει στον Λίγκρι. Γιωτόπουλος, Λίγκρις, σκοφτεί για 2, εκτός ο Ροβέντου το βάλει, του αρέσει αυτή η κίνηση, η διαφορά στους 3. Πολύ καλό μάτς, επιθετικά τρέχουν από τον Λίγκρι. Άλλο λίγο τους κόντους έχει. Λάκης παίζει ο πλάτη. Γιωτόπουλος με φάουλ. Λίγκρις έχει 10 πόντους, είναι ο χάιστον για τους Σεν Πάολι. Από την άλλη ο Πασχαλάκης με 10 οδηγεί το χορό για τους Κολόμπιανς. Κούντας γίνεται, γυρνάει, το χάνει, μαζεύει ο Πιτένης. Κατεβάζει την μπαλά ο Άρης. Είναι το handoff στον Λίγκρι. Πιέζεται τον Τούντα. Είναι το Πασχαλάκη. Πάμε την μπάλα στον Γρηγοράκη. Drive από το κέντρο. Έχουμε jump ball. Κάπου εκεί παραμένει για τους Σεν Πάολι. Διορθώνω. Πάω τώρα στο Πασχαλάκη, δύο φορές για τον ψηλό.
Έτσι βέβαια το μπακαλάκι. Πρώτα για τους Colombians, δύο από όταν έχουν οι Σεν Πάολοι. Τένις είναι παραφορά. Σαρίς. Δεν βγαίνει το πίκ, Γοράκης στη γωνία στο μόνο. Από το σούτ, Γοράκης μαζεύει. Σκληρό του Καλαντάκια, διαθλητικό. Δύο βολές τώρα και κατοχή για τους τυπικά φιλοξενούμενους. Της φιλανθρωπίας. 42-46 σε κανένας με το μάτς. Οι Colombians δεν έχουν απειλήσει τους Σεν Πάολοι. Μόνο που πιο στά δεν έχουν πάρει τα 9 του σκορ. Εδώ το 8-19 της δεύτερης περίοδου τουλάχιστον. Αλλαγές μέσα τα Κίδη στη θέση Διαμαντόπουλου. Μόνος Μπιτένης, Γρηγοράκης, Λίγκρης και ο Σαρίς, ο οποίος τώρα παίρνει την μπάλα αλλά την χάνει από τους Σεν Πάολοι. Κυριακόπουλος δύσκολα πέφτοντας, όχι. Κυριακόπουλος, Γεωργακόπουλος, Παχαλάκης, Καλατζάκης και ο Τακίδης, 5 για τους Κολομβιανούς. Τακίδης, Γεωργακόπουλος, Καλατζάκης. Αρχή παραμένει για τους μπλε. Κίδης, Μεγαντόφσκι, Γεωργακόπουλο. Είναι πάντα και ο Σαρίς. Κίδης με Καμπύλη, όχι, rebound από τον Γρηγοράκη. Μπαίνουμε σιγά σιγά στο τελευταίο πεντάλεπτο. Δύο τα φάουλ και για τους μεν και για τους δε. Ελαφρύ προβάδισμα για τους Σεν Πάολοι, οι οποίοι πλέον νομίζω πρέπει να κάνουν και λίγο μεγαλύτερες επιθέσεις. Λάθος εδώ τώρα, Κυριακόπουλος βγήκε, αλλά δεν κέρδισε κάτι, κατοχή και δύο δεύτερα για τους Σεν Πάολοι. Τένις, Λίγκρης, ο προσώπων του πίσω, Ασταλάκης στο ριπάου. Το Λίγκρι για δύο το σουτ, σίδερο ριμπάουν του Καλατζάκη, μακρινό. Και ο Ακόπουλος δεν έχει βάλει, δεν βάζει ούτε τώρα. Τένις προς τα μέσα, με σπάσμα της μέσης, αστοχή στο drive. Και ο Ακόπουλος κανόν να πίνει το Καλατζάκι. Ωραία, σπίνουν το Αγκίνο. Λόκο Γρηγοράκη στα ίσια. Έχουμε τρία μάτια της Κολόμπιας, 4-5 το φινάλι του μάτς. Επιστροφή με το time out, 4 λεπτά για το φινάλι. Καλατζάκης, Διακόπουλος, Διακόπουλος, Κατακίδης, Τούντας, τον Γεωργακόπουλο για 3. Άτυχος εδώ, η μπάλα τον πουλάει. Έχουμε το
όλοι ξαναλέω ότι έχουν τον πρώτο λόγο. Χαρίς. Σαν τον Λιγοράκη κυρισμάτω εκείνος, εκμεταλλεύεται φάουλ από τον Κυριακόπουλο. Με τον Πασχαλάκη αυτό νομίζω είναι το μόνο βέβαιο ότι οι Σεντ Πάουλοι θα πάνε να εκμεταλλευτεί το ύψος που έχουν στην front line απόψε. Ασχολείται ο κύριος Γρηγοράκης. Καλά κρατάει ο προηγουμένος. 42-48. Κίδης σούτε γυρνάει. Το χάνει ο Γιώργος από το κεφάλι Κολόμπιαν. Δεξιά, ξαφνικά τη βρίσκει τον Λίγκρι, καλάθι από εκείνον, 42-50. 4 αναπάντητη την κόντρα του Σεν Πάολι, ίσως το πιο κρίσιμο σημείο του μάτς. Τελείωσε το σημερινό πρωτάθλημα, οι δύο ομάδες είχαν βρεθεί αντιμέτωπες στην φάση των ομίλων και τα δύο ματς είχαν πάρει οι Κολόμπιανς, ο Ρακόπουλος, λοιπόν του Καλατζάκη. Πάρα στον Πασχαλάκη, δεν την προλαβαίνει, άμυνα βγαίνει. Πανηγύρια στον πάγκο των φιλοξενούμενων. Λόχωνα στον Λίγκρι. Καθαρέουν του Καλατζάκη, Πασχαλάκης φεύγει. Στιγμό του Καλατζάκη. Κακίδης Ιωρακόπουλος περίμενε, το πήρε, αλλά το έχασε rebound. Από τους Σεντ Πάουλοι κατεβάζει γρήγορα ο Σαρίς. Σαρίς, πιέζει ο Χάρης Φιλά. Γρηγοράκης έδωσε ένα screen. Κλέψιμο από τους μπλε. 2-2 ενός Πασχαλάκης, έβαλε το σώτο κορμί του και το έβαλε. Τέννις. Λέει το φαινάκι της μπάλας μόνος δεν διάζει την καλά κάνει. Πλέον ο χρόνος είναι καλός φίλος των Σεν Πάολι. Σαρίς. Τζάκης. Ο μόνος δεν τελειώνει το μάτς. Ριμπάουντ το δικό Γρηγοράκης. Ούτε τώρα Πασχαλάκης το αμυντικό φάουλ. Κακό από τον Γρηγοράκη. Ξέματα έχουν άλλο φάουλ να δώσουν. Στο φάουλ το παίρνω πίσω. 3-3 πλέον. 44-50. Αν βάλουν εδώ καλά την Κολόμπια, έχουμε κάτι να συζητήσουμε. Αλλιώς το ροζ νομίζω πάει στο Σεν Πάολι. Κακίδης κάνει το πρώτο. 16-92 σε ψηλά. Σαρίς περνάει από 2. Δεν είναι το φάουλ. Γιακόπουλος, Κακίδης, Γιακόπουλος, 3 δεύτερα. Πίεση ψηλά και πάλι. Σαρίς, το 4-18 για τους Σεν Πάολι. Φάουλ τώρα από τον Γιωργακόπουλο. Τέταρτο και τελευταίο που είχαν να δώσουν οι Κολομβιανοί.
πέρασε ωραία και το έβαλε. Πολύ ωραία φάση. 46-52. Ζάκης, φάουλ και βολές. Κόπουλος, 5, 4, 3, Κίδης για 3. Βάζει μια 5-4 τελικό σκορ εδώ στο Κάρβουνο. Από μένα καλό βράδυ σε όλους.